Είτε κανείς πιστεύει σε θαύματα είτε όχι, δεν μπορεί να μείνει απαθής μπροστά σε μια εικόνα τέτοιας ομορφιάς και τεχνοτροπίας όπως αυτή που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στην Πάτρα. Στις 27 Σεπτεμβρίου, στη Μονή, έγινε κάτι που ξεπέρασε τα έως εκείνη την ώρα συναισθήματα σε πιστούς και ιερείς. Είναι μια ιστορία η οποία αποκαλύπτεται μετά από αρκετές ημέρες, σχεδόν ένα μήνα. Αυτό το οποίο αντίκρισαν εδώ πιστοί, ο ιερέας, αλλά και η γερόντισσα κατά τη διάρκεια αγρυπνίας 27 Σεπτεμβρίου προς το πρωινό της 28ης Σεπτεμβρίου ήταν συγκλονιστικό. Η εικόνα αυτή, μια θαυματουργή, εντυπωσιακή εικόνα, η οποία συνδέεται με αρκετά ανεξήγητα περιστατικά, ανέβλιζε μύρο από την πρόσωψή της σε σημείο που όταν το είδαν αυτό, ακόμη και ο ιερέας, σύμφωνα με μαρτυρίες, έσπευσε να αγγίξει το εξωτερικό και ένιωσε στο χέρι του το μύρο. Οι πιστοί, ο ένας μετά τον άλλον, ήλθαν εδώ και ζήτησαν, έλαβαν στη συνέχεια μύρο για ευλογία. Ο ιερέας παρατήρησε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κουβουκλίου στο θρόνο της εικόνας της Παναγίας την παρουσία κάποιου υγρού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο συνεχίστηκε για περίπου 15 ημέρες, οπότε και κλήθηκε συνεργείο για να μετακινήσει τη μεγάλη και βαριά κατασκευή μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί και φυλάσσεται η περίτεχνη εικόνα της Παναγίας. Οι τεχνικοί άνοιξαν ακόμη και το πλαίσιο της εικόνας για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε και πώς εμφανίστηκε το υγρό στην επιφάνεια της υφασμάτινης απεικόνησης και ακόμη, σύμφωνα με μαρτυρίες και εξωτερικά, στο τζάμι που την καλύπτει. Εγώ ανέβηκα για λίγο επάνω στη Μονή και είδα, άρχισαν και μαζεύονταν ο κόσμος, είδα έτσι σοκαρισμένοι, είχανε έτσι και λέω τι συμβαίνει βρε παιδιά, λέει έλα να δεις η εικόνα έχει, είναι βρεγμένη μέσα, έχει μύρο και μυρίζει και πήγα και όντως το είδα με τα μάτια μου. Αυτόπτες μάρτυρες που μεταβαίνουν ανατακτά διαστήματα στη Μονή δηλώνουν στην κάμερα πως αντίκρισαν με τα ίδια τους τα μάτια την παρουσία υγρού που είχε διαπεράσει το ύφασμα της εικόνας και προσιδίαζε σε κάποιο είδος μύρου καθώς ευωδίαζε και είχε ελαιώδη υφή. Πάω συχνά και στην εκκλησία γιατί μένω εδώ και όταν το άκουσα απευθύνθηκα την ίδια μέρα πήγα και το παρατήρησα αυτό. Είναι όντως θαύμα. Είναι θαύμα. Η συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας, που είναι ιδιαίτερης ομορφιάς και τεχνοτροπίας, βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και μεταφέρθηκε στην Πάτρα από τη μοναχή που διακονεί σήμερα στο μικρό μοναστήρι. Πιστοί που μεταβαίνουν καθημερινά, ειδικά μετά το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, είναι φανερά συγκινημένοι, προσεύχονται μπροστά στην εικόνα και ευχαριστούν την Παναγία για το θαύμα της.